Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Όπως μου λέει ένας άλλος, παρακαλώ, παρακαλώ, όπως μου λέει ένας άλλος, ξεδιάντροποι είναι, λέει, όσοι ορκίστηκαν στη συνείδησή τους. Ξεδιάντροποι είναι. Γιατί λέει, πολύ ωραία, φιλόσοφος είναι αυτός, φιλόσοφος, γιατί λέει, είναι τρεπτή η φύση η ανθρώπινη και έχει και ρέπει η συνείδηση του ανθρώπου προς το κακό. Σε ποια συνείδηση λοιπόν ορκίζεσαι? Στη συνείδηση που ρέπει προς το κακό. Λοιπόν, γι' αυτό οι αρχαίοι μονοέλληνες ορκιζόταν σε κάτι το οποίο δεν ρέπει προς το κακό, που είναι σταθερό, σε μια σταθερά. Ορκιζόταν οι άνθρωποι πάντα σε μια σταθερά, όχι προς τη συνείδηση και προς την τιμή μου, που η τιμή σου σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει. Ποιος την κρίνει? Και ποιος την κρίνει στο κάτω-κάτω, ναι. Και από φιλοσοφικής απόψης λέει, δεν στέκει αυτός ο όρκος προς τη συνείδηση, είναι γελίος, είναι αστείος, λέει, ο όρκος. Πραγματικά. Γίνεται σαν να λες, θα κάνω ό,τι μπορώ. Και αυτό. Είχανε και οι παλιοί το λόγο, δεν ορκιζόντουσαν, δίναν τα χέρια και ούτε συμβάσεις ούτε χαρτιά. Αλλά ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Τότε ήταν άντρες. Ήταν όμως άλλο. Ναι.